Είσαι καλά, σε άνθρωπε, γερός αυτός. Καλώς μας ήρθατε. Καλώς ευλογία. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας, τι κάνετε. Καλά είστε, πώς πάει. Κύριε Υπουργέ, κύριε Γενική Γραμματέα, φίλε Δήμαρχε, Αντιπεριφερειάρχε, Αντιπεριφερειάρχες, αγαπητοί Περιφερειακοί Σύμβουλοι και αγαπητοί φίλοι, εδεσιμολογιότατε, συγγνώμη, γιατί έπρεπε να σε πω πρώτον και πάνω από όλους μας. Εγώ δεν είχα έρθει εδώ στην προεκλογική περίοδο. Ούτε έχω τάξει, ούτε έχω υποσχεθεί. Έτσι, πες τα. Εκείνο όμως το οποίο θα κάνω είναι τα χρήματα τα οποία μου δίνετε να τα αξιοποιήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διότι τα χρήματα είναι δικά σας, δεν σας τα χαρίζει κανένας τα έργα, ώστε να βελτιώσω τη ζωή σας και το εισόδημά σας. Αυτή είναι η εντολή την οποία έχω. Από άλλο νομό περισσότερο και από άλλο νομό λιγότερο. Έχω εντολή να συνεργάζομαι με τον Δήμαρχο, με τους Περιφερειακούς Συμβούλους, με όλες τις παρατάξεις, με την κυβέρνηση, με την αντιπολίτευση, ώστε να βοηθώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον τόπο μας. Εγώ κατάγομαι από αγροτική οικογένεια, να ξέρετε. Έχω μαζέψει πορτοκάλια, ελιές, έχω φυτέψει, έχω πουλήσει. Βλέπω το Δήμαρχο κουνάει το κεφάλι του γιατί και αυτός κάτι ανάλογο θα έχει κάνει. Επομένως ξέρουμε τι στοιχίζει ένα μαρούλι που στην αγορά πουλιέται 0,20. Και ότι πάτε στην αγορά και πολλές φορές δεν έχετε ούτε το πετρέλαιο να γυρίσετε πίσω. Και ξέρω το τι παράγει αυτός ο τόπος και γνωρίζω και την ιστορία του. Άρα είμαι πολύ υπερήφανος ότι δώσαμε λίγα χρήματα, συνεργαστήκαμε με σπουδαίους εδώ ανθρώπους και με τον κύριο Παπαδόπουλο και με όλους τους άλλους για να έχουμε ένα αποτέλεσμα, εγώ σας αγαπώ όλους, σας το λέγω ειλικρινά, ένα αποτέλεσμα που θα βοηθήσει τη ζωή σας. Τι έχετε να περιμένετε από μένα, να ξέρετε, και δεν είναι η προεκλογική περίοδο. Την επόμενη εβδομάδα υπογράφω με την κυρία Μενδώνη και θα πληρώσει η περιφέρεια την πυρόσβεση πάνω στις Μυκήνες. Να τελειώσουμε με το θέμα αυτό. Μέσα στο 2021, ευχαριστώ κύριε Αντιπεριφερειάρχα, Αντιπεριφερειάρχες, εδώ την Περιφερειακή Ενότητα και τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, θα κάνουμε τον κόμβο εδώ που έχουν σκοτωθεί 18 άνθρωποι. Μέσα στο 2021 αυτό. Λοιπόν, στη συνέχεια, σε συνεργασία με τον Δήμαρχο και τον Δήμαρχο Ναυπλίου, θα κάνουμε το μεγάλο έργο της σύνδρευσης Ναυπλίου και Άργους και επίσης και την αποκατάσταση των προβλημάτων στο βιολογικό καθαρισμό. Προωθείται το μεγάλο έργο της Μαρίνας. Αλλά τα πιο σημαντικά σας τα αφήνω τελευταία. Δηλαδή, την επόμενη εβδομάδα εντάσσομαι τη σύνδεσή σας με τον αυτοκινητόδρομο Α7. Την επόμενη εβδομάδα. Είσαστε δήμαρχε οι μόνες πόλεις που δεν είσαστε συνδεδεμένες με τον αυτοκινητόδρομο. Και το δρόμο από το Αρκαδικό με την Αγία Ελεούσα, Γιώργο Μουταφίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάπου εδώ είσαι γιατί βοήθησες στην προώθηση και την ολοκλήρωση των έργων. Και να τελειώσω. Ο Πρωθυπουργός της χώρας μέχρι το τέλος της άνοιξης, αρχές του καλοκαιριού, θα ξαναφέρει το τρένο στο Ναύπλιο και το Άργος. Και έδωσε η περιφέρεια για αυτό το σκοπό, όχι η περιφέρεια, εσείς τα δώσατε. Εμείς από τη μάνα μας τα φέραμε ή από τον πατέρα μας. 18 εκατομμύρια ευρώ, γιατί να ξέρετε, χωρίς δυνατό πανεπιστήμιο και χωρίς τρένο και κάποια άλλα, το τρένο είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη ιδιαίτερα των βιομηχανικών περιοχών στον τόπο μας. Να έχετε αισιοδοξία και ελπίδα, να είμαστε ενωμένοι ως Έλληνες. Θα περάσουν οι δύσκολες ώρες. Κλείνοντας θέλω να σας πω, χαίρομαι όταν συναντώ τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Βορύδη, ο οποίος δεν λαϊκίζει, λέει πάντα την αλήθεια, είναι δίπλα στον αγροτικό κόσμο. Και χαίρομαι διπλά, γιατί ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έχει μία διακομματική στήριξη.
και το διαπιστώνω σε όλα τα επίπεδα. Παρότι είναι στην ιδεολογία του απολύτως συγκεκριμένος και δεν ξεφεύγει και στις απόψεις του, έχει μία γενικότερη αναγνώριση. Τον αγαπούμε και τον στηρίζουμε. Δήμαρχε, καλορίζικο να είναι το έργο για το λαό μας, τον οποίο υπηρετούμε όλοι. Έχουμε χρέος να σας υπηρετούμε. Υπηρέτες σας είμαστε και εσείς πρέπει να μας ζητάτε την αξιοποίηση των χρημάτων σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κύριε Βουλευτά, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή αυτό, ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ευρύτατο και εκτεταμένο σχέδιο αρδευτικών έργων στην Ελλάδα. Έχουμε προχωρήσει σε αυτό. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει εκπονήσει ένα εθνικό σχέδιο αρδευτικών υποδομών. Έχουμε προτεραιοποιήσει τα έργα. Έχουμε πει ποια είναι σχετικά όρημα και πρέπει να τα προχωρήσουμε με το πιο γρήγορο τρόπο. Ποια πρέπει να οριμάσουμε και ποια πρέπει να σχεδιάσουμε. Ο λόγος για να γίνει αυτό προφανώς είναι ευχερός αντιληπτός. Αυξάνει πάρα πολύ την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα των καλλιεργειών μας. Υπάρχει ένας άλλος λόγος που δεν πρέπει να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Και αυτό είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η μετάβαση από ένα μοντέλο στην οποίο φεύγουμε από το να τρυπάμε τη γη και να παίρνουμε νερά από τον υδροφόρο ορίζοντα, με προοπτική καταστροφής του. Σε ένα μοντέλο στο οποίο αξιοποιούμε επιφανειακά ύδατα και δεν τα αφήνουμε να χάνονται. Και εδώ είναι μια κλασική τέτοια περίπτωση ο ανάβαλος. Είναι ένα παράδειγμα τέτοιο. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή, πρέπει να σας το πω αυτό, έθεσε σαν προτεραιότητα αυτό το σχέδιο. Με τον κύριο Περιφερειάρχη έχουμε συνεργαστεί και από άλλες θέσεις. Και πρέπει να πω ότι έχουμε ένα επιτυχημένο παράδειγμα συνεργασίας, στο οποίο, όπως ωραία το είπε ο Δήμαρχος, νομίζω ένα μικρό αποτύπωμα αφήσαμε. Τώρα μικρό, λίγο μεγαλύτερο, θα το κρίνει όλο αυτό και ο κόσμος και η ιστορία, αλλά αφήσαμε. Και χαίρομαι να λέω, γιατί με την περιφέρεια, αυτή τη συγκεκριμένη περιφέρεια, έχουμε μια υποδειγματική συνεργασία που μας επιτρέπει με πολύ μεγάλη ταχύτητα να προωθούμε έργα σημαντικά και κρίσιμα όπως αυτό. Τα λέω όλα αυτά για να σας πω ότι προϋπόθεση για να γίνουν αυτά τα έργα προφανώς αποτελεί η εξέβρεση της χρηματοδότησής τους. Έχουμε υποβάλει στο Ταμείο Ανασυγκρότησης. Το Ταμείο Ανασυγκρότησης είναι αυτά τα χρήματα που ακούτε, τα πολλά, τα 72 δις. Στο Ταμείο Ανασυγκρότησης ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο αρδευτικών υποδομών. Και περιμένουμε να πάρουμε σημαντικά ποσά από αυτό. Το λέω γιατί με τους ΤΟΕΒ και με τους ΓΟΕΒ θα συνεργαστούμε. Θα σας πω γιατί. Διότι ο στόχος είναι να πάρουμε τα χρήματα αυτά, αλλά να τα πολλαπλασιάσουμε και με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Αν πάρουμε 2 δις, να βάλουμε μέσα με συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και άλλα χρήματα, να τα κάνουμε 10, προκειμένου να έχουμε ένα πολλαπλάσιο όφελος. Θα βρούμε το χρηματοδοτικό σχήμα, θα βρούμε τις σχέσεις συνεργασίας, αλλά αυτό τελικά θα είναι εποφελές, γιατί θα υπερπολαπλασιάσουμε την απόδοση των κρατικών χρημάτων. Εκεί λοιπόν οι ΓΟΕΒ και οι ΤΟΕΒ έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Θα ανοίξουμε και μία συζήτηση για το θεσμικό τους πλαίσιο που θέλει εξυγχρονισμό, γιατί έρχεται από παλιά. Άρα θέλει να ανοίξουμε μία συζήτηση για το πώς θα το εξυγχρονίσουμε, ειδικά εν όψη του ότι πρέπει να επιταχύνουμε πάρα πολύ αυτές τις επενδύσεις. Ειδικώς εδώ, ποιος τα ανήγγειλε όλα, κάποιος τα είχε αναγγείλει όλα πριν, ο Γιάννης τα είχε αναγγείλει όλα, αλλά τα καλά νέα είναι, ο Γιάννης είναι από αυτούς, ο βουλευτής μας εδώ. Εγώ θέλω να πω μια κουβέντα, γιατί καμιά φορά αυτό παραγνωρίζεται. Οι βουλευτές έχουν τεράστιο ρόλο και τεράστια σημασία. Αναδεικνύουν θέματα, ο Γιάννης κάνει αυτό, είναι η φωνή του κόσμου. Πολλές φορές μέσα στο Υπουργείο, μέσα στην καθημερινότητα, εμείς χανόμαστε από τον όγκο της δουλειάς και εκεί η παρουσία του βουλευτού, ο οποίος υπομιμνίσκει, υπενθυμίζει, βάζει το θέμα,
μεταφέρει την αγωνία των πολιτών, είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Ο Γιάννης αυτό το κάνει υποδειγματικά και γι' αυτό είναι και τόσο ενημερωμένος. Γιατί ξέρει ότι πράγματι το Νοέμβριο του 2020 θα προχωρήσουμε και στη δημοπράτηση αυτού του τμήματος του Αναβάλου, το οποίο αφορά την περιοχή. Άρα το έργο αυτό προχωράει, προχωράει με τους ρυθμούς που έχουμε προσδιορίσει, δεν πρόκειται να σταματήσει, να καθυστερήσει, να ολιγορήσουμε, αποτελεί προτεραιότητά μας από πλευράς αρδευτικών υποδομών και πρέπει να σας πω ότι αυτή η μέρα είχε η δικιά μου, είχε πολλές συναντήσεις, ήμουνα στην ΕΜΕΑ, είδα συνεταιρισμούς, είδα υνοποιητικές επιχειρήσεις, είδα πολλαπλασιαστικό υλικό με όλα καλά και ευχάριστα νέα από την πλευρά του πρωτογενού τομέα και της δυναμικής που υπάρχει και της εμπιστοσύνης που δείχνει στην παρούσα κυβέρνηση ο αγροτικός κόσμος, αλλά κλείνει καταπληκτικά με τον ήχο αυτού του νερού. Λοιπόν, αυτό είναι μια μεγάλη στιγμή και μεγάλη χαρά και θα συνεχίσουμε έτσι χωρίς να χάνουμε χρόνο. Πολλές ευχαριστίες σε όλους όσους βοήθησαν να γίνει το έργο πραγματικότητα. Πολλές ευχαριστίες στους παραγωγούς μας για τη διαχείριση την οποία κάνουν και το σημαντικό ρόλο που παίζουν. Έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε και να φτιάξουμε, αλλά νομίζω ότι ένα λαμπρό μέλλον μας περιμένει. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πραγματικά είναι μια σημαντική μέρα σήμερα, γιατί ένα έργο υλοποιήθηκε. Αυτό το κομμάτι το συγκεκριμένο υλοποιήθηκε από την περιφέρεια Πελοποννήσου και το νερό βρίσκεται πλέον εδώ στα Φύχτια και, όπως είπε ο Πρόεδρος, λύνει ένα σημαντικό πρόβλημα ετών. Βεβαίως απομένει και το μεγάλο έργο, το υποέργο των 7.896.600 ευρώ, αν θυμάμαι, αγαπητέ Μάκη, καλά τον προϋπολογισμό. Και περιμένουμε από σένα, μετά την συνάντηση που είχαμε και την ενημέρωση που είχα, και τις πιέσεις, τις κατά καιρούς, και σε σένα βεβαίως, αν και δεν είναι πίεση σε σένα, είναι συνεργασία, γιατί γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια, αλλά και στους προηγούμενους λοιπόν, για την υλοποίηση αυτού του έργου που πραγματικά πέρασε από διάφορες φάσεις και καθυστέρησε. Είμαστε έτοιμοι, όπως μας είπες, να το ανακοινώσεις, να δημοπρατηθεί και εντός του Νοεμβρίου να γίνει η δημοπράτηση πράξη. Τα ανακοίνωσες όλα εσύ, αλλά τελείωσε. Θα τα πεις εσύ. Θα πει κάτι και ο κύριος Υπουργός. Βεβαίως. Λοιπόν, γι' αυτό σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη τον Νίκα, ευχαριστούμε τον Υπουργό, τον κύριο Βορύδη και βεβαίως, κύριε Υπουργέ, πρέπει να δούμε και το κόστος παραγωγής. Και έχει άμεση, όπως έχω σου αναφέρει, εξάρτηση με την ενεργοβόρα διαδικασία των αντιλιοστάσεων. Υπάρχουν κονδύλια ευρωπαϊκά, πρέπει να κοιτάξουμε και στο κεντρικό αντιλιοστάσιο και στα επιμέρους αντιλιοστάσια την αξιοποίηση φωτοβολταϊκών, ώστε να χαμηλώσουμε το κόστος της παραγωγής, να πληρώνουν οι αγρότες φθηνότερο το νερό που είναι απαραίτητο για την προοπτική της πρωτογενούς παραγωγής. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως, ξεκινώντας από τον Υπουργό, τον Μάκη τον Βορύδη, ο οποίος πραγματικά αυτό που είπε ο Περιφερειάρχης έχει απόλυτο δίκιο, έχει μια διακομματική στήριξη, γιατί πραγματικά ένας άνθρωπος που εργάζεται. Ξέρετε, ο διαγωνισμός και ο διαγωνισμός ποιος θα κάνει τα μεγαλύτερα έργα, εποφελία των δημοτών, πάντα είχε ένα αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, από όπου μπορούμε με όλες μας τις δυνάμεις, παλεύουμε για το καλύτερο του τόπου μας. Οι εποχές και οι ώρες δεν είναι οι κατάλληλες και οι ευκολότερες. Από εκεί και πέρα, ο καθένας είναι στον τομέα του. Ο τομέας του Αναβάλου είναι ένας τομέας ο οποίος πατάει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στην περιφέρεια. Γι' αυτό ευχαριστώ από καρδιάς τους δύο αυτούς παράγοντες, οι οποίοι έφτασαν ως εδώ το νερό. Δεν έχει, γιατί καμιά φορά λαθεμένα χτυπάμε λάθος πόρτες. Ο Δήμος δεν έχει καμία δουλειά με αυτή την ιστορία. Εμείς είμαστε στο πόσιμο νερό. Εκεί λοιπόν και εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας με τα λιγοστά χρήματα που έχουμε. Κύριε Υπουργέ, το γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι παχές αγελάδες έχουν πεθάνει πριν από το 2009. Και εμείς παλεύουμε σήμερα με λιανοντούφεκα, μια κατάσταση η οποία είναι επικίνδυνη για όλο τον κόσμο. Το νερό έχει φτάσει μέχρι εδώ στις αρχές των Φυκτίων. Ολοκληρώνουμε, προχωράει και έρχεται στο Κουτσοπόδι, μιλάμε για τα νερά της Λέρνης και οι τέσσερις με την αντίθετη όσμωση αφαλατοτήρες, όπου πραγματικά τιμήθηκε και ο Δήμος χθες για αυτό το σπουδαίο έργο, δίνουν ένα νερό το οποίο δεν θα έχουμε ποτέ έλλειψη νερού πόσιμου. Κύριε Υπουργέ, ακούστε κάτι. Όλοι οι άνθρωποι περνάμε από θέσεις. Αυτό που αφήνουμε πίσω μας είναι τα χνάρι μας. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά.
Είστε ένας άνθρωπος που δεν υπηρετήσατε ποτέ συμφέροντα. Υπηρετήσατε πάντα ιδεολογίες και συναίσθημα. Συνεχίστε λοιπόν από αυτό το δρόμο και να είστε σίγουρος ότι στο τέλος αυτά τα οποία σήμερα πραγματικά κάποιοι τα βλέπουν από μακριά θα είναι εκείνα τα οποία θα κερδίσουν. Εγώ, κύριε Περιφερειάρχα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι συνεργάζομαι με όλο τον κόσμο. Εποφελεί αυτού του λαού, ο οποίος ψηφίζει εσάς, ψηφίζει εμάς, ψηφίζει και την κυβέρνηση. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι και οι τρεις αυτοί πυλώνες να στηρίζουμε αυτόν τον κόσμο. Σας ευχαριστώ θερμά και για όλους αυτούς οι οποίοι εργάστηκαν όλα αυτά τα χρόνια για να φτάσει αυτό το αποτέλεσμα. Πραγματικά με σεβασμό σας αντιμετωπίζω και σας ευχαριστώ θερμά εξ ονόματος αυτού του λαού, ο οποίος μας στηρίζει και σας στηρίζει. Εγενιάζουμε τον αγωγό από Κουτσοπόδη προς Φίχτια και από Κουτσοπόδη προς Μοναστηράκι, που φέρνει 300 κυβικά και οι δύο, 150 προς τα Φίχτια και 150 προς το Μοναστηράκι. Ήδη έγιναν οι δοκιμές, πέτυχε το έργο και οι αγρότες συνδέονται. Συνδέονται για να πάει στο χωράφι. Ποτίζουμε Μοναστηράκι και Φίχτια ταυτόχρονα 1.800 δέντρα την ώρα. Δηλαδή στο 5 ώρα που θέλουμε εμείς για τις πορτοκαλιές θα ποτίζουμε στο 24ωρο 9.000 δέντρα. Είναι σωτηρία για το βόρειο τμήμα του Κουτσοποδίου, για το νότιο τμήμα των Φιχτίων, το νότιο των Μυκηνών και το νότιο του Μοναστηρακίου. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη τον Νίκα γιατί αυτός δεν μας κοροϊδέψε. Με μία επίσκεψή του που του κάναμε ήρθε στα Φίχτια ο Παναγιώτης ο Νίκας και σε 1,5 μήνα τελείωσε το έργο. Παρέλαβε τις σωλήνες που δεν είχαν παραλυφθεί. Πλήρωσε τις σωλήνες. Πλήρωσε τα σκαπτικά και ήρθε το νερό στα Φίχτια. Σήμερα στα Φίχτια, Μυκήνες, Μοναστηράκι και Κουτσοπόδη η μέρα χαράς για όλους. Εσάς και εμάς. Εσάς που μπορείτε να βρεθείτε δίπλα μας και το αποδείξατε και για όλους εμάς που παλεύουμε στον πρωτογενή τομέα που τόσο έχει ανάγκη η πατρίδα για να βγει από τα δύσκολα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Υπουργό, στον Περιφερειάρχη, στον Μάκη, στον Παναγιώτη, γιατί έτσι μόνο μπορούμε να σας αποκαλούμε. Έτσι μιλάμε στους φίλους μας. Υπουργέ, 60 χρόνια υποσχέσεων και κοροϊδίας και με μία επίσκεψη στον Παναγιώτη τον Νίκα, σε 1,5 μήνα ήρθε το χρυσάφι στα χωράφια μας. Έχουμε δεχθεί το ψέμα χρόνια τώρα. Βλέπουμε όμως μπροστά. Δώσε τη δύναμη και την ελπίδα σε αυτόν τον τόπο που χιλιάδες χρόνια πριν δημιούργησε τον ελληνικό πολιτισμό. Δώσε μας την υπόσχεση του fast track που τόσο πολύ ζητάμε όλοι μας. Ο Παναγιώτης ο Νίκας απέδειξε όχι μόνο σε αυτό το έργο ότι έχει την ικανότητα, την αποφασιστικότητα και την εντυμότητα να δημιουργήσει μεγάλα έργα στην Πελοπόννησο και να τη βάλει ψηλά στο χάρτη. Βάλε πλάτη, Υπουργέ, σε ό,τι σου ζητάει ο Περιφερειάρχης μας. Για τους αγρότες είναι μια μεγάλη ανάσα και αυτό σημαίνει ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Βέβαια, ο αγώνας μας βρήκε ανταπόκριση, ας πούμε, από τον κύριο Περιφερειάρχη, αλλά θέλω να πω ότι να μην πάψει η κοινωνία, η αγρότια, γενικά, ας πούμε, να αγωνίζεται να μην.